Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει δρόμο στο Κορακοβούνι. Τεράστιες τρύπες και παγίδες ατυχήματος με τον κίνδυνο τραυματισμού να ελοχεύει στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες λόγω έλλειψης φωτισμού. Προχθές λίγο να πέσει ένα φορτηγό εκεί πέρα. Έστριψε, δεν ήξερε, ήταν νύχτα και ίσα ίσα που φρέναρε ο άνθρωπος. Αυτό το χάλι είναι τώρα εδώ 15 μέρες. Δεν υπάρχει ένα φορτηγό να τα μαζέψει, να ρίξουν κάτι λίγο μπετό. Είναι απαράδεκτο. Υπομονή, υπομονή, να δούμε πότε θα τα φτιάξουμε. Θα κάνουμε κανένα χρόνο μέχρι να φτιαχτεί. Αν και έχουν τοποθετηθεί κόνοι και κορδέλες, η αποκατάσταση του οδοστρώματος καθυστερεί σημαντικά, όπως σχολιάζουν οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αντικρίζουν τις ανησυχητικές αυτές εικόνες εδώ και δύο εβδομάδες. Τα χάλια της δεν τα βλέπουν. Δεν έπρεπε ο Δήμος να το έχει φτιάξει τώρα. Περιμένω να σκοτωθεί πάλι κανένας άνθρωπος. Τίποτα. Και είναι και περίοδος εκλογών τώρα. Υποτίθεται. Έπρεπε να έχει φτιάχτη. Έπρεπε να έχει φτιάχτη. Δεν τα φτιάχνουμε. Είναι απάνω στη στροφή. Είναι αυτό το χάλι που βλέπετε. Ήρθανε, παρατήσαν τα χώματα γιατί είχε πέσει ένα φορτηγό εδώ. Είχε πέσει και φορτηγό. Ναι, ένα φορτηγό, γι' αυτό έγινε ο λάκκος. Ναι. Παρατήσαν τα χώματα εδώ πέρα, βάλανε μια κορδελίτσα και αυτό είναι όλο. Στην ευρύτερη περιοχή τα προβλήματα δεν έχουν τέλος. Η Ιρλανδική διάβαση άνοιξε για την κυκλοφορία των οχημάτων με τους οδηγούς να διαμαρτύρονται για την κατάσταση του οδοστρώματος. Λάκκους, δεν μπορεί να βγει αμάξα πάνω. Κάθε μέρα αποδέχομαι πολύ μεγάλη διάβαση διότι τους εξυπηρετεί για τον Άι Γιάννη το χωστό προς τα Χίμα, Λάδες, Φινιχιά. Και περνάνε από εδώ το λιγότερο κάθε πρωί. Άμα ποιος θα έρθει εδώ, θα περνάνε 20-30 μάξα πρωί-πρωί. Αυτό το ρεζιλίκι που είναι εδώ είναι και από την άλλη μεριά. Και έχουμε ζητήσει να έρθουν να κάνουν κάτι. Ήρθανε προχθές και μας βάλανε τούτο εδώ. Ούτε την πίσα, όραμα είναι να μας κοροϊδέψουν. Λάκκος εκεί, λάκκος εδώ. Χάλια τα πράγματα, χάλια! Και στην Ισικλή, αυτή η λακκούβα μεγαλώνει εδώ και έναν μήνα, ενώ τα σκουπίδια λίγα μέτρα παρακάτω φωτογραφίζουν την αδυναμία των αρμοδίων να δρομολογήσουν λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. Αυτή η λακκούβα τώρα φαίνεται είναι γεμάτη νερό, αλλά είναι βαθιά. Αν πέσει μηχανάκι από εκεί, ο Θεός και η μοίρα του.